Σήμερα είναι μια μέρα που ο λόγος είναι στους νέους. Θα δώσουμε το λόγο στους νέους, νέους και ηλικιακά, νέους δημάρχους, νέους και αυτοδιοικητικά. Άνθρωποι οι οποίοι λοιπόν κέρδισαν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ο κύριος Μενέλαος Μπεκέας είναι ένας από αυτούς, νέος δήμαρχος Μελεβιζίου. Καλησπέρα, κύριε Σφιγανάκη. Πώς νιώθετε σήμερα? Νιώθω, εντάξει, σίγουρα μεγάλη χαρά, συγκίνηση για την εμπιστοσύνη του κόσμου, για την αγάπη του κόσμου και μεγάλη ευθύνη. Mm-hmm. Μεγάλη ευθύνη για αυτά που έρχονται, τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά, τα πιο μεγάλα και τα πιο σπουδαία. Είναι αυτά που ο κόσμος περιμένει από εμάς και επομένως οι ώρες χαράς σίγουρα θα μας συντροφεύουν τις επόμενες στιγμές μας, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, διότι οι ανάγκες του κόσμου έχουν αυτές που έχουν προτεραιότητα και τις περιοχές εκεί. Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στο χαρμόσυνο των ημερών και θα πάμε και στα προβλήματα, αν θέλετε, και στο τι έχετε μπροστά σας ως δήμαρχος. Αλήθεια, κοιμηθήκατε καθόλου χτες το βράδυ? Γιατί, ξέρετε, εμείς δημοσιογραφικά μπορούμε να σας πούμε ότι έχουμε κοιμηθεί και ελάχιστα. Ένας νέος δήμαρχος και ένας άνθρωπος που πλέον έχει δώσει λοιπόν εδώ στο δικό του αγώνα, εκλέχτηκε, έχει την ικανοποίηση, έχει την οικογένειά του δίπλα. Κοιμηθήκατε καθόλου? Αυτό είναι έτσι μια ανθρώπινη ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν κοιμήθηκα πολύ. Δεν κοιμήθηκα πολύ γιατί στήθηκε ένα μικρό γλέντι στο προεκλογικό μας κέντρο. Κάτι είδαμε. Φίλοι, συγγενείς, οικογένεια, συνεργάτες που γίναν οικογένεια, που είναι οικογένεια. Πραγματικά συγκινούμε βλέποντας τις σκηνές στο βίντεο που παίζεται. Μοναδικές στιγμές, γιατί πραγματικά ένα χρόνο τώρα δώσαμε και την ψυχή μας. Μιλήσαμε ανοιχτά στον κόσμο, μιλήσαμε με καθαρές κουβέντες, τους συναντήσαμε παντού, τους εντάξαμε σε κάθε διαδικασία, τους δημότες, τους φίλους, τους συνδημότες από κάθε γωνιά του Δήμου Μελεβιζίου. Mm. Και ξεκινήσαμε από μια πολύ μικρή παρέα, 5 ανθρώπων, από μια φωτογραφία σε ένα εστιατόριο της περιοχής. Όλο αυτό μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Καθημερινά συναντούσαμε ανθρώπους που μπαίνανε στο πλευρό μας, που θέλανε να συνεισφέρουν στον αγώνα, είτε ως υποψήφοι είτε χωρίς να είναι υποψήφοι. Και είναι και συγκινητικό, είναι νομίζω τρομερά δυνατό το συνέστημα να βλέπεις τους ανθρώπους που δεν εκλέχτηκαν, που δώσαν τη μάχη μαζί μας μέχρι το τέλος. Εχθές είχαν μεγαλύτερη αγωνία από μένα. Ήταν οι άνθρωποι που δίνουν το 100%, δώσαν το 100% και θα το δώσουν από εδώ και στο εξής, γιατί δεν σταματάμε σήμερα εδώ. Και νομίζω ότι είναι ένα μυστικό αυτό για κάθε υποψήφιο δήμαρχο, να καταφέρει να κρατήσει συσπηρωμένη την ομάδα του από την πρώτη στη δεύτερη Κυριακή, ακόμα και αυτούς που δεν έχουν εκλεγεί. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά μιας επιτυχημένης ομάδας το να καταφέρνεις να μένεις ενωμένος και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Διότι σε μια πορεία, κύριε Σφεγανάκη, που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο, ουσιαστικά επίσημα ανακοινώθηκε το Νοέμβρη και εκείνη τη μέρα ήμουν πάλι εδώ στην εκπομπή σας. Αλλά πριν ένα χρόνο ξεκινήσαμε τις πρώτες διεργασίες. Θα υπάρχουν στιγμές χαράς, στιγμές δύσκολες, στιγμές που είναι όλα καλά και η αισιοδοξία υπάρχει και στιγμές που υπάρχει και προβλήματα εμπιστοσύνης και ανθρώπινες σχέσεις και προσωπικές, αν θέλετε, ξεχωριστές προσλαμβάνουσες. Επομένως, ένα από τα συστατικά αυτής πολύ επιτυχημένης ομάδας των ανθρώπων που συγκρότησαν το Μελεβίζι Μπορεί, την παράταξη του Μελεβίζι Μπορεί, ήταν το ότι την προηγούμενη Κυριακή που πετύχαμε σχεδόν το ακατόρθωτο για πολύ κόσμο, να είμαστε δηλαδή με 50-60 ψήφους διαφορά από την παράταξη του κ. Μαμουλάκη, κανείς από αυτούς που δεν εκλέχτηκε, δεν έφυγε, δεν λίγο ψύχησε, δεν σταμάτησε να έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα, στο στόχο, που ο στόχος ήταν να κάνουμε το Μελεβίζι αυτό που ονειρευόμαστε, τον τόπο που θέλουμε, τον τόπο που θα έχει την αξία που τον αναλογεί. Αυτός ήταν ο στόχος και αυτό το πετύχαμε εχθές. Να μας δώσει ο κόσμος, αν θέλετε, να μας δείξει την εμπιστοσύνη του και να μας τιμήσει με την ψήφο του. Ο στόχος θα είναι όμως ολοκληρωμένος μετά από 4 χρόνια. Mm-hmm. Όταν θα κάνετε πλέον τον απολογισμό, όλων αυτών που έχουμε πει. Και ξέρετε, σχολιάσαμε και χθες πάρα πολλές φορές και εδώ μέσα από το πάνελ της εκπομπής των εκλογών ότι στην πρώτη Κυριακή ο κόσμος ψήφισε, αν θέλετε, πέρα από τον επικεφαλής ενός συνδυασμού, ψήφισε και με χαρακτηριστικά συγγενικά, φιλικά, υποχρέωσης. Την δεύτερη Κυριακή επιλέγει το πρόσωπο. Γι' αυτό είναι και πιο προσωποποιημένες οι νίκες. Τη δεύτερη Κυριακή δεν επιλέγει μόνο το πρόσωπο. Επιλέγει το πρόσωπο. Εντάξει, γίνεται επιλογή μεταξύ δύο υποψηφίων δημάρχων. Επιλέγουν δήμαρχο. Φεύγουν υποχρεώσεις. Σταματάνε οι δεσμεύσεις, ως ένα βαθμό βέβαια πάντα.
ειδικά στις δικές μας κοινωνίες που είναι κλειστές κοινωνίες. Ο Δήμος Μαλεβιζού είναι ένας μεγάλος Δήμος, όμως δεν πάβει να είναι ένας Δήμος που έχει χαρακτηριστικά κλειστών κοινωνιών, έχει μικρές κοινωνίες, χωριά, όπου οι συγγενικές, οι κοινωνικές σχέσεις, οι επαγγελματικές σχέσεις παίζουν ρόλο. Σε δεύτερη Κυριακή, αυτά σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό. Ο κόσμος έκρινε ότι θα έπρεπε να προχωρήσει με μένα ως Δήμαρχο. Ο τίτλος δεν έχει σημασία βέβαια για μένα, δηλαδή δεν νομίζω ότι οι τίτλοι παίζουν ρόλο. Σημασία έχει ο ρόλος, όχι ο τίτλος. Έτσι. Και το πώς κανείς τον τιμά και τον υπηρετεί. Να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα, αν είναι εύκολο. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η κάρτα, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη Κυριακή, που κύριε Μπουκέ, εκεί ήρθατε δεύτερος, οριακά βέβαια, και πρώτος, δεύτερος την πρώτη Κυριακή, δεν ξέρω το ποσοστά, και πρώτος λοιπόν τη δεύτερη Κυριακή. 53,1% το τελικό ποσοστό το οποίο πήρατε, 46,9% το ποσοστό του κύριου Μαμουλάκη, και βλέπουμε και αυτή την διαφοροποίηση στις ψήφους. Βλέπουμε δηλαδή ότι εσείς είχατε ένα σύν 835 και ο κύριος Μαμουλάκης ένα μείον 167. Και βέβαια, και αυτό αξίζει να το σχολιάσουμε, είστε και από τους Δήμους που η αποχή από την πρώτη στη δεύτερη Κυριακή είχε μία αύξηση. Αλλά δεν είχε μεγάλη αύξηση, δεν είχε την μεγάλη αποχή που είδαμε αλλού. Ναι, η αλήθεια είναι ότι συγκρατήσαμε τα ποσοστά της αποχής. Η αποχή μας προβληματίζει όλους και πρέπει να μας προβληματίσει ακόμα περισσότερο από εδώ και στο εξής. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε με τη συμπεριφορά μας και με τις πρακτικές μας και με τις νοοτροπίες μας. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αυτοδιοικητικών, ας το πούμε, παραγόντων, γενικά ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά και των δημοτών, των πολιτών. Διότι νομίζω το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Mm-hmm. Καλούμε τους δημότες να μας ψηφίσουν μια φορά στα 4 χρόνια, αλλά στο μεσοδιάστημα αυτό είναι λίγες οι φορές που τους εντάσσουμε σε μια διαδικασία. Άρα θα πρέπει, εμείς το έχουμε βάλει και στο πρόγραμμά μας και προσπαθήσαμε να το κάνουμε σε κάθε μας βήμα. Δώσαμε το λόγο και τον ρόλο σε δημότες να σχεδιάσουν μαζί μας το πρόγραμμά μας και θα προσπαθήσουμε σε κάθε μας από εδώ και στο εξής δράση ως Δημοτική Αρχή, να τους λαμβάνουμε υπόψη, να τους εντάσσουμε στο σχεδιασμό. Να έχουν και ενεργό ρόλο. Να έχουν πιο ενεργό ρόλο, να μπορούν να συναποφασίζουν, να δώσουμε ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Ο Κλισθένης δίνει κάποιες τέτοιες δυνατότητες, αλλά και πέρα από το Κλισθένη θα πρέπει και τα τοπικά συμβούλια και οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ενεργό ρόλο. Συμμετοχή, αν θέλετε, στα καθημερινά και στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τις εκάστοτε περιοχές. Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών που ασχολούνται με τα κοινά και αυτών που απλά δεν θέλουν να ασχοληθούν, αλλά θέλουν να έχουν άποψη και εσείς στο τέλος να ψηφίζουν με χαρά. Και όχι αναγκασμένοι είτε από υποχρεώσεις είτε από διάφορες άλλες συνθήκες. Απλή αναλογική. Και το πώς διαμορφώνεται λοιπόν το τοπίο και για το Δήμο Μαλεβιζίου, ό,τι έχει να κάνει με την κατανομή των εδρών. Είναι εύκολες οι συγκλήσεις, η συνεννόηση, η συνεργασία, κύριε Μπουκιά? Θα δοκιμαστούμε όλοι. Νομίζω όμως ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη συνεννόηση και τη σύγκληση και τη συνένωση των δυνάμεων. Διότι τα προβλήματα, αν δεν λειτουργεί ένα δημοτικό συμβούλιο, το άμεσο πρόβλημα μετακυλείται απευθείας στο δημότη, στην καθημερινότητα του δημότη. Άρα είναι ευθύνη όλων μας και αυτών που υποτίθεται διοικούν το Δήμο, αλλά και αυτών που είναι αντιπολίτευση στο Δήμο, να συγκλίνουν στα σοβαρά ζητήματα, στα μεγάλα ζητήματα και να δίνουν αποφάσεις, να δίνουν λύσεις για να αντιμετωπίζονται και τα μικρά και τα μεγάλα θέματα. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε τις δυνάμεις, να συνθέσουμε ανθρώπους και νέους και έμπειρους και να προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε ενωτικά για το Μαλεβίζι. Διότι σήμερα, χθες ήταν εκλογές, σήμερα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για το καλό του τόπου. Πάντως μου κάνει ιδιαίτερα θετική εντύπωση η κίνηση του κυρίου Μαμουλάκη να έρθει από τις πρώτες ώρες κιόλας, οπότε ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, και να σας συγχαρίσει το εκλογικό σας κέντρο. Ένδειξη και πολιτικού πολιτισμού. Δεν ξέρω αν είπατε κάτι παραπάνω ή τουλάχιστον αν είναι κάτι ανακοινώσιμο τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνεργασίες σας. Αν είναι κάτι, βέβαια φυσικά μπορείτε και να μας το πείτε, να βάλουμε και την είδηση. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Δεν έχετε προχωρήσει τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Μια επίσκεψη έγινε. Πραγματικά ο κ. Μαμουλάκης είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο Δήμο. Εμείς κάναμε σκληρή κριτική σε πολλά θέματα, αλλά πάντα νομίζω ήταν πολιτισμένη η κριτική μας και μέσα στα πλαίσια ενός πραγματικά πολιτισμένου πολιτικού διαλόγου σε όλη αυτή τη διάρκεια. Δέχτηκα τα συγχαρητήριά του. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ βλέπουμε και το σχετικό
στιγμιότυπο, όπου ο κ. Μαμουλάκης έρχεται στο πολιτικό σας γραφείο, στο εκλογικό σας κέντρο. Ναι. Ναι, μου εξέφρασε την διάθεσή του να με βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστούμε και νομίζω ότι σίγουρα η συμβολή του και η εμπειρία του είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε κι εμείς να λειτουργήσουμε σωστά και με άμεση θετική επίδραση, ας το πούμε, στα θέματα του Δήμου. Σημαντικό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή του. Τι σας είπε? Τα συγχαρητήριά του και το ότι μου δήλωσε τη στήριξή του για οτιδήποτε χρειαστώ θα είναι εκεί. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίες εικόνες αυτές και αξίζει να τις βλέπουμε. Να τις βλέπουμε αυτές τις εικόνες γιατί προεκλογικά σε πολλούς Δήμους πολλώθηκε το κλίμα. Ενδεχομένως υπήρξαν και στιγμές έντασης, αν θέλετε, και είναι και κάπου στο μέτρο και στο λογικό, βέβαια, σε κάποιο βαθμό, εκεί που δεν υπάρχουν ακρότητες. Λοιπόν, κύριε Μπουκέ, από 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνεται Δήμαρχος Μαλεβιζίου. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε? Το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να δω όλους τους συνεργάτες του Δήμου. Να δω τους ανθρώπους που. Τις υπηρεσίες, το προσωπικό. Ναι, νομίζω ότι σε πρώτη φάση αυτό που έχει σημασία είναι να μιλήσω με όλους αυτούς τους ανθρώπους, να κατανοήσω τους ρόλους τους, να δω τις αρμοδιότητές τους, να δούμε τα προβλήματά τους και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε άμεσα να παράγουμε, να λειτουργούμε αποτελεσματικά. Σίγουρα θα προηγηθεί συνάντηση και με τον Δήμαρχο και με τους αντιδημάρχους και με όλες τις υπηρεσίες, με τον Διευθυντή του Δήμου. Με τους διευθυντές των υπηρεσιών για να, των οργανισμών του Δήμου, για να μπορέσουμε να έχουμε μία όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν το Δήμο και έτσι ώστε μία του Σεπτέμβρη να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τα θέματα που είναι σημαντικά, μεγάλα και μικρά θέματα. Και στη συνέχεια αυτό που θα κάνουμε θα είναι να βάλουμε σε εφαρμογή αυτά όλα για τα οποία έχουμε μιλήσει στον κόσμο, για τις υποσχέσεις μας, για το πρόγραμμά μας. Και ταυτόχρονα κλείνοντας όποιες υποχρεώσεις και όποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει ο Δήμος το προηγούμενο διάστημα. Και οτιδήποτε δηλαδή, έχει συνέχεια, βέβαια. Προφανώς. Ο Δήμος έχει συνέχεια, έχει διοίκηση που φέρει κάποιες ευθύνες. Επομένως, εμείς θα τη συνεχίσουμε και θα βάλουμε ταυτόχρονα όμως εφαρμογή και το σχεδιασμό μας για ένα Δήμο που θέλουμε να αλλάξει πρόσωπο, θέλουμε να αλλάξει προοπτική, να ενισχύσει τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, να διαμορφώσει, αν θέλετε, συνθήκες για να γίνει ένας πραγματικά ισχυρός τουριστικός προορισμός και όχι μόνο. Ποιος είναι ο τομέας με τον οποίο θέλετε να καταπιαστείτε ως πρώτο τομέα? Βέβαια, αυτά δεν διαχωρίζονται. Πιάνω πρώτα αυτό, μετά το ένα, μετά το άλλο. Αλλά κάτι το οποίο το έχετε στην κορυφή της ατζέντας σας. Ο τουρισμός, η καθημερινότητα, οι λακκούβες, το νερό. Τι από όλα αυτά? Αυτό που έχουμε πει πάρα πολύ συχνά είναι το ότι θα πρέπει καταρχάς να δούμε τι γίνεται με τα θέματα των λινοπεραμάτων και του σταθμού μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με το καλώδιο στην Κορακιά. Και τη διεκδίκηση των αντισταθμιστικών για την περιοχή. Βέβαια για την περιοχή που έχουμε πει για φθηνότερο ρεύμα και για χρήματα για αναπτυξιακές μελέτες. Πέρα όμως από αυτό, νομίζω ότι πρέπει να πούμε σε άμεση εφαρμογή τα σχέδια πόλης, να ολοκληρώσουμε τις πράξεις εφαρμογής όπου έχουν σταματήσει, όπου έχουν κολλήσει και να ετοιμάσουμε νέες μελέτες για να προχωρήσουν σχέδια πόλης όπως είναι της Αμουδάρας, της Αγίας Πελαγίας, των Καλεσών, του Κρουσόνα και πάνω σε αυτά να χτίσουμε το Μαλεβίζει των επόμενων ετών. Εμείς έχουμε μιλήσει εξάλλου και για την ανάγκη, πέρα από τις υποδομές που τα σχέδια πόλης βοηθούν και ενισχύουν τη φυσιογνωμία των περιοχών μας, και για δράσεις, πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν, θα το συνδέσουμε την Εδωχώρα, θα δημιουργήσουμε δηλαδή εκείνες τις υποδομές που θα βοηθήσουν την τουριστική ανάπτυξη να απλωθεί από το παραλιακό μέτωπο αλλά και προς τα μέσα, να ενισχύσουμε το παραλιακό μέτωπο αναβαθμίζοντας αισθητικά τις περιοχές όπως είναι η Αμουδάρα και η Αγία Πελαγία και η Λιγαριά αλλά και όλο το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο της περιοχής και να δούμε τα προγραμματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ενδοχώρα και τις προκλήσεις που έχει η Ενδοχώρα. Πώς μπορούμε, για παράδειγμα, να ενισχύσουμε τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος που έχει η περιοχή, όπως είναι το αρχαιολογικός χώρος της Τηλίσου, ή πώς μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, τον Κρουσόνα ένα κόμβο, αντί να είναι τερματικός σταθμός, έτσι ώστε η περιοχή εκεί να αναπτύξει μια ευρύτερη δυναμική και τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και των υπολείπων δραστηριοτήτων που έχει ως περιοχή. Είναι πολλά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα περίγραμμα που μπορεί να έτσι σκιαγραφίσει κανείς σε σχέση με τις προτεραιότητες μας. Βέβαια, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάντα προτεραιότητες. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, θα συζητάμε, θα ασκούμε και κριτική, κύριε Μποκέ, το καταλαβαίνετε. Εννοείται. Αυτό που χρειάζεται. Πριν σας αφήσω, επειδή είπα πριν ότι είστε ένας νέος άνθρωπος, έρχεται ακόμη ένας νέος αυτοδιοικητικός, ο κύριος Κοκολάκης, και χαίρομαι πάρα πολύ που έκανα έτσι αυτή την επιλογή και ηλικιακά και ως προς την ανάληψη των καθηκόντων. Είστε όμως και ένας νέος οικογενειάρχης. Και επειδή
επειδή μου αρέσει κάποια πράγματα τα σχολιάζω πίσω από τις κάμερες, μου αρέσει όμως να τα σχολιάζω και μπροστά στην κάμερα. Τι ρόλο έπαιξε η οικογένεια σε αυτό που λέγεται εκλογή? Και φυσικά καταλαβαίνω ότι η οικογένεια έχει το πιο βαρύ φορτίο, αν θέλετε. Δέχεται τάχη, τη στεναχώρια κάποιες φορές. Κύριε Σφαγανάκη, πολύ σημαντικό ρόλο. Αν δεν σε στηρίζει η οικογένειά σου, και δεν είναι κλισέ αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν έχεις στήριξη, την υπομονή, πολλές φορές την αμέριστη υπομονή, γιατί οι ώρες ενασχόλησης σε μια προεκλογική περίοδο είναι ατελείωτες. Εγώ επίσης δούλευα μέχρι και πριν ένα μήνα, πριν 1,5 μήνα με τις εκλογές, ήμουν κανονικά στο χώρο εργασίας μου. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Επομένως, η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική στη στήριξη, στην υπομονή, στη συμβολή, στο καθαρό μυαλό πολλές φορές. Διότι όταν είσαι συνεχώς μέσα σε μια διαδικασία, ο άνθρωπός σου μπορεί να σου δώσει μια διαφορετική οπτική. Βέβαια. Και εντάξει, πάντα είναι σημαντικό να ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που νοιάζονται, που ενδιαφέρονται, που θα σου πούνε μια πιο αντικειμενική άποψη. Και πολλές φορές θα μπουν και μπροστά για σένα για να σε βοηθήσουν και να κάνουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει κανείς άλλος. Mm-hmm. Λοιπόν, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, κύριε Μποκέα. Δεν ευχαριστούμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια, φυσικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.